Χαίρετε κυρία Αλεξάνδρα Μιλιοπούλου. Γεια σας. Είμαστε για το τρίτο επεισόδιο της σειράς που έχουμε δημιουργήσει. Θα μας δώσετε την αρχή της, του τρίτου επεισοδίου. Το τρίτο επεισόδιο θέλω να κατανοήσουμε το πώς ενώνουμε ή βάζουμε τη γνώση όλη αυτή που χρησιμοποιούμε για τον εαυτό μας, μέσα σε κάθε τύπο με το οποίο ασχολούμαστε και μέσα από το οποίο εκφραζόμαστε. Δηλαδή, είτε λέγεται καθημερινότητα, είτε λέγεται τέχνη της ζωγραφικής, είτε λέγεται τέχνη της μουσικής, είτε λέγεται τέχνη του χορού, είτε λέγεται τέχνη του θεάτρου ή οποιαδήποτε άλλη τέχνη. Αυτό είναι που εμένα με ενδιαφέρει προσωπικά να μεταδώσω και θα το επαναλαμβάνω ίσως σε κάθε επεισόδιο, ώστε να γίνει ακόμη πιο κατανοητό. Και αυτό το λέω από κάποιες ερωτήσεις που μου γίνανε αυτές τις ημέρες. Έχουμε μπροστά μας τρία καβαλέτα. Τρεις καβάλες. Ένα καβαλέτα με τρεις καβάλες. Τρεις καβάλες. Ναι. Τους διάλεξα συγκεκριμένα. Βέβαια δεν είναι σε αυτό που θα μου άρεσε να κάνω σε μεγέθη χρυσής τομής. Αλλά πήρα το δυνατόν καλύτερο που είχα να βρω στη γειτονιά μου, ιδιαίτερα που μπορούσα να πάω αυτές τις μέρες. Οι τρεις καβάλες είναι τοποθετημένοι έτσι, ώστε να μας δείξουν αυτό που θέλω να πω. Δηλαδή, το παρελθόν, το μέλλον και το παρόν. Που όλα μαζί είναι το τώρα. Μάλιστα. Εμείς για να μπορέσουμε να το μελετήσουμε και να το κατανοήσουμε, το φορίζουμε. Οπότε μπορούμε ή ξεχωριστά να το μελετήσουμε ή να το μελετήσουμε όλο μαζί στο τέλος για να δούμε την ολική εικόνα. Δεν μας ενδιαφέρει εδώ πέρα που υπάρχουν αυτά, ούτως ή άλλως είναι μέσα στο παιχνίδι της ζωής. Αριστερά λοιπόν έχουμε το παρελθόν, και μάλιστα όχι τετραγωνισμένο που θα έπρεπε να είναι κανονικά, που είναι η ύλη, το σχήμα της ύλης, αλλά το έχω λίγο πιο υπερυψωμένο για να δείξω ότι είμαστε στην εποχή που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ανάταση ακόμη και του παρελθόντος. Να το δούμε δηλαδή από μια πιο ουσιαστική πλευρά. Το παρελθόν είναι ό,τι γνώση μας έχουν αφήσει παρακαταθήκη, όποιοι, από οποιοδήποτε τομέα, είτε λέγεται αυτοεπιστήμη, είτε λέγεται θεολογία, είτε λέγεται τέχνη, οτιδήποτε. Και είμαστε υποχρεωμένοι, εάν θέλουμε να ζήσουμε μια σωστή ζωή, να τα δώσουμε σημασία και ειδικά αυτά που ανήκουν στον τόπο στον οποίο γεννηθήκαμε. Μία πολύ μικρή παρένθεση, ότι δεν γεννιόμαστε τυχαία, εμείς διαλέγουμε τον τόπο και τους γονείς στους οποίους γεννιόμαστε. Κλείνω την παρένθεση γρήγορα. Όταν λοιπόν αποφασίσουμε είμαστε σε κάποιον τόπο, είτε γνωρίζουμε πώς ήρθαμε είτε δεν γνωρίζουμε, θεωρώ υποχρέωσή μας να σεβαστούμε την ιστορία του, τα στοιχεία του, ακόμη και την τροφή την οποία παράγει αυτός ο τόπος. Αυτό γιατί, για να δημιουργήσουμε μία γερή βάση. Μετά παίρνουμε τα στοιχεία, αρχίζουμε και μαθαίνουμε τα του νόμου, που θεωρητικά το λέμε ότι έρχεται από τον ουρανό. Είναι μία κατανόηση για τη συνείδησή μας, γιατί κανονικά δεν υπάρχει πάνω κάτω μέσα έξω, αλλά για να μπορούμε να συνεννοηθούμε και να μπορούμε να κατανοήσουμε τα πράγματα, να μπορούμε να τα βάλουμε σε μία επιστημονική βάση. Παίρνουμε τους νόμους. Θέλετε να τους πείτε συμπαντικούς, θέλετε να τους πείτε θεϊκούς, θέλετε να τους πείτε της φύσης, πέστε το όπως θέλετε. Δεν με πειράζει και δεν ενοχλεί. Εμένα με ενδιαφέρει να κατανοήσουμε ότι υπάρχουν κάποιοι νόμοι επάνω στους οποίους θα βασιστούμε για να μπορέσουμε, εφόσον έχουμε σεβαστεί την ύπαρξή μας, τα στοιχεία της ύπαρξής μας στη δεδομένη στιγμή, τη δεδομένη παρούσα ζωή μας, μαζί με την αρχίζουμε να κατανοούμε και να βάζουμε σε εφαρμογή τους νόμους έναν ένα όπως μπορούμε, έχουμε καλύτερες πιθανότητες να κάνουμε βήματα στο μέλλον. Γι' αυτό και εδώ πέρα αφήνω ένα κενό. Και μάλιστα
όταν βάλω χρώμα επάνω, θα αφήσω και κενό αυτό, γιατί το μέλλον είναι συνήθως αδιόρατο. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Ναι, μεν το προδιαγράφουν ως ένα σημείο, αλλά υπάρχουν πολλά κενά που μπορούν να. Πολλά νέα πράγματα, κενά εννοώ με το θέμα του νέου. Πολλά νέα πράγματα που μπορούν να συμβούν, τα οποία βέβαια δεν είχαμε προγραμματίσει, το καν είχαμε φανταστεί, όπως τα γεγονότα που ζούμε. Ως τα παρόντα, τα τελευταία 3 χρόνια. Όταν θέλω λοιπόν να το κάνω αυτό πιο εμφανές, αρχίζω και βάζω χρώμα επάνω. Χρώμα, και είναι ακόμα πιο κατανοητό όταν αρχίζω και βάζω και κάποιο σχήμα με το χρώμα. Προσωπικά σκέφτηκα, ή μάλλον να μην το σκεφτόμουν, πάλι αυτό θα έκανα, να πω την αλήθεια, ότι πάντοτε επάνω ψηλά, επειδή δεν μπορούμε να ζωγραφίσουμε τον ώμο, είναι κάτι εννοείται αόρατο, ορατό όμως στην εφαρμογή του, ας πούμε, ένας από τους νόμους είναι ο νόμος της, οι νόμοι που μαθαίνουμε στη φυσική ιστορία ή στην φυσική. Αυτό είναι νόμοι της ζωής. Δηλαδή όταν με πει κάποιος ότι ξέρεις αν βγεις στο μπαλκόνι και επιδείξεις θα τσακιστείς κάτω και αν δεν σκοτωθείς σίγουρα θα τσακίσεις κάποιο πόδι, κάποιο χέρι, είναι νόμος. Αν εγώ θέλω να υπερβώ αυτό τον νόμο και να πω δεν με ενδιαφέρει, δεν το περπατάω, δεν το προχωράω, αδιαφορώ για τον νόμο αυτό, βγαίνω έξω και τσακίζομαι. Ή, πάλι μια μικρή παρέθεση έτσι για αιχμή, μαθαίνω να πετάω. Επειδή όμως δεν υπάρχει λόγος να καθίσω να ζήσω μια ζωή, να μάθω να πετάω που είναι δυνατόν, πάλι μια αιχμή, κλείνω την παρένθεση, μαθαίνω να πετάω μέσα μου. Να αναπτύσσω με μέσα μου, να εξελίσσω από μέσα μου προς τα έξω μου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικότερο. Ως άνθρωπος. Ως άνθρωπος. Για να γίνω άνθρωπος με κεφαλαίο Α. Και το άνω φρόσκο. Μπράβο. Λοιπόν, όταν βάζω χρώματα λοιπόν, μαζί με το σχήμα, τι γίνεται, τι προκαλώ. Από τη μια κάνω πιο εμφανές το μήνυμα που θέλω να δώσω. Προσωπικά με ενδιαφέρει να δίνω μηνύματα λύσεων και όχι των προβλημάτων, γιατί αυτό το κάνει πάρα πολύ καλά η φωτογραφία, η δημοσιογραφία, είναι ένας τομέας. Στη ζωγραφική θα ήταν σημαντικότερο, στη ζωγραφική και στις άλλες τέχνες βέβαια, να δίνουμε το μήνυμα της λύσης, να δίνουμε διάφορες λύσεις, ό,τι φαντάζεται ο καθένας, αλλά λύσεις. Γιατί θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην εξέλιξή μας αυτό το πράγμα. Το χρώμα λοιπόν και το σχήμα μαζί θα επηρεάσει το συναίσθημά μας, την νόησή μας και στα δύο επίπεδα που, τα υποεπίπεδα που έχει και κάποιο σίγουρα και λίγο από τα πνευματικά μας επίπεδα. Βέβαια φαντάζομαι ότι είναι γνωστό ότι δεν είμαστε μόνο αυτό που φαίνεται, είμαστε πολλά επίπεδα. Απλώς κάποια είναι συνήθως αόρατα. Ναι. Γιατί μπορεί να γίνουν και ορατά και μάλιστα έχουν φωτογραφηθεί κιόλας και έχουν αναλυθεί και επιστημονικά είναι υποδεδειγμένα. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν το να βάζω για να μπορέσω να δώσω την εικόνα αυτού που σας είπα προηγουμένως σαν σχέδιο. Έναν ήλιο. Απλώς έναν ήλιο. Απλώς μπορώ να τον κάνω σκέτο ήλιο, μπορώ να του βάλω ακτίνες ή μπορώ να του βάλω και κάποιο φτεράκι μέσα από την Ινδιάνικη σοφία που είναι η καρδιά μου, που σημαίνει για μένα πέρα από το μήνυμα και πολλά άλλα, και μάλιστα μπορεί να κατεβεί να φτιάξει φτεράκι και κάπου εδώ πέρα. Θα μου πεις θα κάνω μια παιδική ζωγραφία και θα κάνω ένα εξυπρεσονισμό. Δεν θα τελειώσει το έργο σήμερα, εννοείται, θα σας βάλω μόνο τα βασικά στοιχεία. Να σας πω πώς το ξεκινά. Λοιπόν, εδώ βέβαια μπορεί να μην μπουν οι ακτίνες, γιατί θα γίνει πολύ παιδικό, αλλά μπορεί να γεμίσει με διάφορα χρώματα φτερών, που κάθε χρώμα θα έχει το δικό του μήνυμα. Το φτερό για μας, τους Έλληνες, είναι πάρα πολύ οικείο, γιατί παραπέμπει από τη μια στην αρχαία σοφία μας, το συναντάμε πολύ εύκολα στον Θεό Ερμή, ο οποίος φέρνει τα μηνύματα και μάλιστα δεν είναι τυχαίο που το έχει στα πόδια, στα πέδιλα, κάτω, πλάι και επάνω στο κεφάλι του σε κάποια σημεία συγκεκριμένα.
θέλω αυτά να τα αρχίσουμε να τα δίνουμε λίγο σημασία, ότι δεν είναι τυχαία όλα αυτά που γίνονται. Φέρνουν όχι μόνο με μηνύματα, αλλά γνώση και μας καταγράφουν τους νόμους με έναν απλό τρόπο. Από την άλλη το συναντάμε στο θέμα της θεολογίας μας στους αγγέλους, που είναι ακριβώς το επόμενο επίπεδο από εμάς. Οπότε είτε πιστεύουμε είτε δεν πιστεύουμε, είναι οικείο για μας. Το βλέπουμε καθημερινά οπουδήποτε. Οπότε μας είναι πολύ οικείο το να το βάλουμε και να νιώσουμε καλά και να νιώσουμε αυτό το αίσθημα της ελευθερίας ή της ανάτασης ψυχής. Προσέξτε λίγο και στους αγγέλους σε ποιο σημείο είναι βαλμένα τα φτερά. Δεν είναι οπουδήποτε, είναι σε συγκεκριμένο σημείο. Προχωρώ λοιπόν, εφόσον δεχτώ, ήδη γνωρίζω για αυτά εδώ κάτω, δεχτώ τον νόμο από πάνω, το κρυστάλλινο και το ζεστό του ήλιου, το οποίο βέβαια το ζωγραφίζουμε κίτρινο, γιατί παραπέμπει σε ένα χρώμα χρυσό, επειδή δεν έχουμε χρυσό στην ζωγραφική καθαρό, πρέπει να πάρουμε μέτωρο κτλ. Στο χρώμα δεν έχουμε χρυσό, το χρησιμοποιούμε το κίτρινο. Ο ήλιος βέβαια δεν είναι κίτρινος, αλλά τον βάζουμε έτσι γιατί μας είναι πιο κατανοητός να τον δεχτούμε ως αυτό χρώμα. Εδώ λοιπόν θα βάλουμε όλα αυτά που έχουμε ήδη καταγράψει, μελετήσει, αποκομίσει με τη γέννησή μας στο συγκεκριμένο τόπο και χρόνο και μπορούμε να τα κάνουμε απλά με έναν απλό τρόπο. Για να τα σχηματίσουμε τώρα, είπαμε ακόμη έτσι, δεν θα τελειώσουμε το έργο. Ναι. Αλλά να βάλουμε τα σύμβολα. Αριστερόστροφα. Δεξιόστροφα. Διάφορα έτσι, τα οποία μετά μπορούν να γίνουν λουλούδια, τα οποία είναι οι μυρωδιές, τα χρώματα, η ομορφιά, όλο αυτό που αποκόμισαμε και γέμισε η ψυχή μας και δημιουργήσαμε την βάση μας που ανεβαίνει και στο πνευματικό, στην πνευματικότητα, ανεβαίνει στο θέμα της εξέλιξης. Δηλαδή, αν ήταν μόνο τετράγωνο, μόνο η βάση, θα βάζαμε άλλα πράγματα. Το αριστερόστροφο και το δεξιόστροφο είναι επίσης σύμβολα και μάλιστα έχω σκοπό την επόμενη φορά να σας μιλήσω για τα αρχέτυπα που μας προδιαθέτουν να καταλάβουμε κάτι το οποίο έστω και αν δεν το γνωρίζουμε. Και μάλιστα θα έλεγα ότι μέσα σε όλα, εάν ασχοληθείτε με τον τρόπο που σας παρουσιάζω την εσωτερική μου γνώση, προσέξτε την επόμενη φορά που θα βρεθείτε σε ένα λουλούδι μπροστά, δείτε πώς είναι φτιαγμένο, το πιο απλό λουλούδι, πώς είναι μέσα, πώς το κέντρο του, πώς είναι τα... Μετρήστε τα φυλλαράκια του, τα πέταλα, τα σέπαλα. Τι συμβαίνει, τι σου δίνει. Όλα αυτά είναι συμβολισμός. Αφού λοιπόν κάνουμε εδώ και μπορούμε να βάλουμε και πρασινάδες, η οποία όλα αυτά βέβαια είναι πάντοτε, μιλάμε για την έκφραση της αγάπης εξ ουρανού, έτσι. Γιατί η παρουσίαση, η εμφάνιση, η δημοσιοποίηση των νόμων είναι μέσα από την αγάπη του σύμπαντος για να μας δώσουν να βοηθηθούμε να εξελιχθούμε σαν άνθρωποι. Δεν λέω ότι είναι κάτι εύκολο και δεν λέω ότι είναι κάτι αυτό, αλλά είμαστε πλέον υποχρεωμένοι να το κάνουμε γιατί βλέπουμε ότι έχουμε εμπόδια. Βλέπουμε ότι συνεχώς καθημερινά ότι μπλοκάρουμε είτε από αυτά που μας συμβαίνουν εμάς, είτε από αυτά που βλέπουμε έξω μας, έξω από εμάς, που φανερώνονται, που ήταν πάντα γνωστά, πάντα συνέβαιναν, αλλά τώρα απλώς ήρθε η στιγμή να φανερωθούν. Και βλέπουμε τον τρόπο που εμείς αντιδρούμε. Αν αντιδρούμε θεραπευτικά ή αντιδρούμε εξαγριωμένοι σαν άγρια. Σαν άγρια. Αυτό. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να βάλουμε επίσης και λίγο το πράσινο, γιατί σημαίνει την αγάπη της φύσης και να κάνουμε διάφορα πράγματα, δηλαδή μετά μπορεί αυτό να ενώσει, μπορεί να γίνει κάτι, μπορεί να μείνει και έτσι. Εγώ συνήθως το αφήνω έτσι. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Και ερχόμαστε τώρα να
Θα το κάνω κόκκινο, γιατί σας είπα ότι φέτος το χρώμα είναι ακόμα κόκκινο, έτσι. Την κόκκινη γέφυρα, ότι εφόσον εγώ έχω από εδώ στοιχεία, είναι πολύ πιο εύκολο να γεφυρώσω. Το αποτέλεσμα, έχοντας πάντα υπόψη ότι εδώ, στους κανόνες της γέφυρας, υπάρχει η λεγόμενη ιερή πέτρα, την οποία μπορεί καθένας να βάλει αυτός που θέλει για να στηρίζεται η γέφυρα να μην πέφτει. Κόκκινη την κάνω γιατί είπαμε ότι είναι το κόκκινο της αγάπης των ανθρώπων, το πρώτο χρώμα. Είναι το κόκκινο της καθημερινής ή μικροχαρές της ζωής, όπως είναι οι κόκκινες φραουλίτσες, το πούμε, δεν είναι τυχαία που είναι κόκκινες. Και για μένα και το γρήγορο. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει που λένε οι παλιές, αν δεν σ' όνειρο κόκκινο θα γίνει κάτι γρήγορα. Γρήγορα, ναι, κάτι γρήγορα. Αυτό λοιπόν μου έδωσε να κάνω, ενώ είναι πέτρινο το γεφύρι, γιατί η πέτρα για μένα είναι κάτι γερή και έχει και σχέση με την προσωπική ονομασία της προσωπικής μου, ονομασία της γνώσης μου, πώς το έχω ονομάσει, αλλά παρόλα αυτά είναι κόκκινη. Εδώ λοιπόν, ή βάζουμε κάποιο σύμβολο, ξέρω εγώ, μία μικρή πεταλουδίτσα, χαρούμενη που πάει, που είναι το σύμβολο της μεταμόρφωσης, εγώ θα τα άφηνα κενό. Θα έβαζα βέβαια σε κάποια σημεία το γαλάζιο του ουρανού, ή θα έβαφα σε... Αυτά τώρα είναι στίγματα που σας βάζω, έτσι. Θα μπορούσα να το βάψω αυτό όλο, να δείξει ότι όλα αυτά είναι κάτω από την αγάπη του ουρανού μας. Αλλά εδώ δεν ξέρω, θα τα άφηνε ίσως και κενό, γιατί είναι τόσο άγνωστο πλέον, όλα αυτά που μας συμβαίνουν είναι τόσο άγνωστο το μέλλον μας και μας ενδιαφέρει να ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι, ώστε να έχουμε ελπίδες, να έχουμε αισιοδοξία, να προσμένουμε θετική, τουλάχιστον την ατομική μας εξέλιξη, είναι κάτι το οποίο έχει μπει σε εφαρμογή τα 2022 τελευταία χρόνια για ατομική εξέλιξη. Έχοντας όμως υπόψη μας πάντοτε ότι το κάνουμε, ανοίγοντας το κέντρο της καρδιάς, αυτό που πάει να γίνει το καθάρισμα σε όλη την ανθρωπότητα, να ξεκαθαρίσει το συνέστημα για να μπορέσει να ανοίξει σταθερά το κέντρο της καρδιάς, ότι αισθανόμαστε ότι η δική μας ατομική εξέλιξη θα βοηθήσει, θα μετέχει στην θεραπεία και εξέλιξη όλο του πλανήτη. Όταν λοιπόν ζούμε έτσι την καθημερινότητά μας και νιώθουμε την ευθύνη των πράξεών μας από σκέψη, λόγο, κίνηση, πόσο μάλλον όταν είμαστε ζωγράφοι και τα τοποθετούμε επάνω σε ένα ταμπλό που είναι μια συνεχόμενη εκπομπή, γιατί πέρα από όλα αυτά τα σύμβολα μετέχει και το δικό μου συνέστημα. Ανάλογα το πόσο καθαρό είναι ή όχι, η δική μου κατανόηση, οπότε αυτό το φορτίζει επιπλέον. Καταλαβαίνω ότι δεν θα έπρεπε να τα αφήνουμε έτσι, έκανα κάτι και τι μ' άρεσε και εντάξει και τι έγινε ή εκφράστηκα μόνο. Είναι η εποχή που αυτά πρέπει να τελειώνουν και πρέπει να μπούμε σε μία κατάσταση συνειδητότητας, ώστε από τη σκέψη μέχρι το έργο, όπως και αν αυτό γίνεται, να είναι συνειδητό, άρα θετικό, άρα προς εξέλιξη. Μάλιστα. Ωραία. Θα τα πούμε στο επόμενο. Ευχαριστώ πολύ.